συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε υπό ΕΟΤΑ έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ο επανέλεγχος και η αξιολόγηση είναι εργαλεία για νέες απολύσεις. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στάσης εργασίας που προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ από το πρωί ως τη λήξη της πρωινής βάρδιας, με βασικό αίτιο των κινητοποιήσεων τον επανέλεγχο των συμβάσεων που έχουν μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου σε βάθος 20ετίας που προωθεί το Υπουργείο. Βασικό μας αίτημα αυτή τη στιγμή είναι και η συγκριτική αξιολόγηση που επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης να εφαρμόσει, αλλά είναι και ο έλεγχος μετατροπής συμβάσεων. Πρόθεση του Υπουργού και στη μία περίπτωση και στην άλλη δεν έχει να κάνει ούτε με την ρύθμιση προβλημάτων του Δημοσίου, έχει να κάνει με το άγχος που υπάρχει ώστε να βρεθεί μια δεξαμενή απολύσεων. Ο πανέλεγχος της μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένους αορίστου χρόνου των εργαζομένων με τα προηγούμενα παλαιότερα προεδρικά διατάγματα, αλλά και η συγκριτική αξιολόγηση, για την οποία και στα δύο η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης επιμένουν. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση τάσσονται υπέρ των ελέγχων των πλαστών πτυχίων και πιστοποιητικών, ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν θα σκύψουν το κεφάλι στον προσχηματικό, όπως το χαρακτηρίζουν, έλεγχο των συμβάσεων που θα οδηγήσει σε απολύσεις και διάλυση των υπηρεσιών. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτό που κύβδηλα φέρεται ως αξιολόγηση. Πιστεύετε ότι είναι προσχηματική όλη αυτή? Φυσικά και είναι προσχηματική, διότι την ίδια ώρα που αξιώνει από τους υπαλλήλους να δεχτούν αυτό το είδος αξιολόγησης, εξαιρούνται από τις ίδιες τις εξαγγελίες του ίδιου του Υπουργού ανώτατα στελέχη διοικητικά, όπου είναι διευθυντές και τμηματάρχες, από κάθε είδους αξιολόγηση. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, θα είμαστε εδώ πέρα, θα είμαστε με τους εργαζόμενους, γιατί ο προσχηματικός αυτός επανέλεγχος των συμβάσεων με άλλα κριτήρια, έτσι, αποδείχθηκε πια. Ήδη στο Δήμο Ασπροπύργο υπάρχουν πολλά προβλήματα. Μετά τη συγκέντρωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προγραμματίστηκε πορεία προς τα γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφόρος Συγκρού.